θα πάρει πλέον θησαυρό των αρθρών και ζωή πολλών. Ελθέτε σκήνωση και καθάρισμα μα από πάση του λίγο και σώσα δε τα ψυχά σημών. Πάλι σαν Αγωστίνα. Αμήν. Λοιπόν, έχω μπροστά μου του Αγίου Λουκά, του Ρώσου του γιατρού, ένα βιβλίο με ομιλίες στις Κυριακές όλου του έτους και συνεπώς και της Μεγάλης Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το Αγίου Λουκά όλα αυτά. Ναι, το Αγίου Λουκά, το Αγίου Λουκά, του Ρώσου. Λοιπόν, άλλωστε είναι κοντινός Άγιος, δεν είναι μακρινός, ώστε να μείνει τα γιούρ, να αφιζητούσαμε κάτι. Ο Άγιος μιλάει από την Αγία Καρδιά του. Εμείς από το νεράκι της καρδιάς του που είναι περασμένο στο βιβλίο εδώ, θα φροντίσουμε να πιούμε και να ζήσουμε όσο είναι δυνατόν τον παλμό, όσο είναι δυνατόν είπα, τον παλμό της πίστεως του Αγίου. Γιατί η Κυριακή έρχεται, ονομάζεται, πώς ονομάζεται, πρώτη. Της Τυρινής. Η Τυρινή είναι, η επόμενη είναι η πρώτη. Ναι, 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 εν πάση περιπτώσει, ναι. Ονομάζεται και η Κυριακή της Τυρινής. Εμείς θα προβάδισουμε λιγάκι για να δούμε τι μας περιμένει μετά. Μιλάμε και λέμε ορθοδοξία. Σημαίνει η ορθοδοξία ορθή πίστη, αλλά και πράξη. Αυτά τα δύο μαζί να πορεύονται στη ψυχή του ανθρώπου και μέσα στη ζωή του. Μέσα στην εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή που και ο Κύριος ως αρχηγός εκκλησίας με τους 12 μαθητάς στην αρχή την ξεκίνησε, από την πρώτη στιγμή έκανε την παρουσία η αίρεση. Και στο χώρο του ο Ιούδας ήταν η αίρεση. Όταν κάνεις κάτι άλλο που σου λέει το μυαλό και το προτιμάς πάνω από το δάσκαλό σου και την πίστη σου, αίρεση, ό,τι και αν είναι αυτό. Στη συνέχεια, έκτοτε δεν σταμάτησαν από την παρουσία και πριν την παρουσία του Κυρίου. Όλοι οι προφήτες έπεσαν, από αιρετικούς έπεσαν. Αιρετικούς Εβραίους που είχαν σαν προπέτασμα τον νόμο, πρόβαλαν τον εαυτό τους ως υπέρμαχο κήρυκα του νόμου. Και στην ουσία ήταν οι πρώτοι παραβάτες. Όπως ήταν οι Σαδουκαίοι. Η αίρεση του Σαδουκαίου. Ναι, μη είναι Ανάσταση. Είναι Ανάσταση. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση οι Σαδουκαίοι. Μα μέσα στον χώρο, επαναλαμβάνω, η αίρεση σημαίνει προτίμηση. Στα αρχαία η λέξη αίρεση σημαίνει προτίμηση του νου. Διαλέγει το μυαλό, όχι αυτό που σου δίνει η αλήθεια, ο νόμος του Θεού για την Παλαιά Διαθήκη. Αυτοί που ακόλουθησαν τον νόμο ήταν τρισπέδες. Χάρη του νόμου δεν έφαγαν και θυσιάστηκαν. Κάτι το αντίθετο είναι, μυρίζει αίρεση, βάση περιπτώσει. Και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια παρουσιάστηκαν μετά τον Χριστό. Αιρέσεις. Όταν ο Κύριος διδάσκει, προλέγει ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα
μιλάει και για τον Αντίχριστο, μιλάει και για τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα είναι θέματα αιρέσεων, δεν είναι θέματα απλώς κάτι που δημιουργείται μια στιγμή, αλλά είναι ό,τι φέρνει μέσα στη μέση ο πειρασμός και ο άνθρωπος το αποδέχεται με το νου του. Αίρεσης. Και ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος. Να θυμίσω το κομματάκι, το κομμάτι εκείνο στην Έφεσο που θα τους αποχωριζόταν και γονατίσαν όλοι προσευχηθήκανε. Έκλαψε λέει ο Παύλος εκεί. Εκεί είπε για πρώτη φορά ότι μέσα από σας την εκκλησία της Εφέσου θα βγουν λύκοι που θα κατασπαράξουν τα πρόβατα της εκκλησίας. Λύκοι και εννοεί αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε αιρετικούς. Τους ονομάζουμε αιρετικούς. Δεν άκουσα. Προβατόσχημη λύκη λέει. Ναι, προβατόσχημη λύκη. Η εκκλησία μας μέσα στην πορεία των αιώνων φρόντισε να αντιμετωπίσει αυτούς τους λύκους. Τους λύκους βαρύς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Φρόντισε με το φωτισμό του Θείου Πνεύματος και με τις πράξεις των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Λουκάς που έχω μπροστά μου λέγει 7 οικουμενικές σύνοδοι έγιναν για να αντιμετωπιστούν οι αιρέσεις και οι αντιτριαδίτες και οι και εκείνοι που διδάσκανε ότι ο Κύριος δεν είναι Θεός σαν τον Άριο και η κατά της Θεοτόκου, ότι δεν είναι Θεοτόκος αλλά είναι Χριστοτόκος και η κατά του Αγίου Πνεύματος μέσα σε 7 αιώνες, μέσα στους αιώνες 8 αιώνες. Ναι, το 787 τελείωσε το ή οριστικά το 797. Τελείωσαν όλες και οι 7 οικουμενικές σύνοδοι. Και γράφει εδώ ο Άγιος Λουκάς την ευχή των Αχωμορώσεως. Φτάνουν 7. Είναι αρκετές. Με αυτές 7 ο Θεός τακτοποίησε τα του οίκου του. Αυτά που πρέπει να πιστεύουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Η 8η δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει με το πνεύμα που την ορίζουν ορισμένοι. Είναι εκ του πονηρού. Να σημειώσω τώρα, να καταλάβουμε λίγο, να δούμε τι μας λέει ο Άγιος, τα εξής, ότι μόνο τότε όταν στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε η αυτοκράτορα ειρήνη, σταμάτησε ο διωγμός, αλλά όχι οριστικά. Το 787 η ειρήνη συνεκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η λεγόμενη αυτοκρατόρισσα ειρήνη Αθηναία. Ειρήνη η Αθηναία σε ονομάζεται. Η οποία διατύπωσε η 7η Οικουμενική Σύνοδος την Ορθόδοξη Διδασκαλία περί της τιμητικής προσκύνησης των Αγίων Εικόνων. Τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο? Τιμητική προσκύνηση. Ότι τιμάμε το πρόσωπο του οποίου ζωγραφισμένο στην εικόνα. Προσκυνάμε το πρόσωπο, αλλά η τιμή μεταβαίνει στο εικονιζόμενο, στο πρωτότυπο. Δηλαδή, προσκυνάμε το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά όχι τα υλικά. Από εκεί μεταβαίνει η τιμή και η δόξα στο πρόσωπο που εικονίζεται. Έτσι, μπράβο. Και επομένως,
γιατί είχε διατυπωθεί μια γνώμη από τους αιρετικούς, πάσης φύσεως αιρετικούς, και μέχρι σήμερα με αυτό το όπλο κυκλοφορούν. Γιατί προσκυνάτε εικόνες, ειδωλολάτρες, είσαστε το επιχείρημά τους. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά το πρόσωπο, τιμάμε το πρόσωπο που εικονίζεται. Απλώς και μόνο, τίποτα άλλο παραπάνω. Και από το πρόσωπο και από την εικόνα μπορεί να διαβεί διαχάρης και να κάνει το θαύμα της. Εξού και δαυματουργεί εικόνα. Και όχι μόνο από την εικόνα, αλλά και από την αντικείμενα των Αγίων. Τελούνται θαύματα από αντικείμενα των Αγίων. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι μας έχει αφήσει ο Θεός θησαυρούς στα δικά μας χέρια. Και είναι τα λείψανα των Αγίων και ό,τι προέρχεται από τους Αγίους. Ό,τι προέρχεται από τους Αγίους. Τονίζει, εδώ το έχω διαβάσει αλλού, το εξής. Ότι και τα ρούχα και η σκιά των Αγίων Αποστόλων κάνανε θαύματα. Επομένως, με ό,τι τιμάμε τους Αγίους, με αυτά και αγιάζομαστε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίληση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τιμάμε τα πρόσωπα των Αγίων και η τιμητική προσκύνηση, η τιμητική προσκύνηση που κάνουμε, μεταβαίνει στο πρόσωπό τους. Του Κυρίου της Παναγίας Αγίας Τριάδος γενικά. Αλλά και μετά τη Σύνοδο, λέει, υπήρχαν αυτοκράτορες οικονομάχοι. Και μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτοκράτορας, αλλά είμαστε εμείς οι βαπτισμένοι που δεν χαμπαρίζουμε τίποτα από τα θέματα της πίστεως και έχουμε και γνώμη να λέμε. Όπως για παράδειγμα ο Μιχαήλ και οι άλλοι. Η αίρεση αυτή συντρίφθηκε μόνο από τη θεοσέβαστη Αυγούστα Θεοδώρα. Είναι και Αγία, δεν είναι? Έτσι, μπράβο. Όταν το 842 συγκλήθηκε η τοπική σύνοδος Κωνσταντινούπολη, η οποία επικύρωσε την ορθόδοξη διδασκαλία, η σύνοδος αυτή αναθεμάτισε όλους αυτούς που τολμούν να λένε ότι η προσκύνηση των νέων εικόνων είναι ειδωλολατρεία και εδώ οι χριστιανοί ειδωλολάτρες. Τους αναθεμάτισε αυτούς που λένε ότι όσοι προσκυνούν τις εικόνες είναι ειδωλολάτρες. Και εδώ οι αιρετικοί μας λένε ακριβώς αυτό το πράγμα. Τολμούν να αποκαλούν τις εικόνες μας είδωλα και εμάς ειδωλολάτρες. Γράφει ο Άγιος Λουκάς, ο Ρώσος. Όπως κάνουμε στη Ρωσία. Και μέχρι που φτάνει το θράσος τους, θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε πρόσφατα σε μια πόλη της Σιβηρίας. Την ώρα της λειτουργίας, δύο βαπτιστές αιρετικοί, υπάρχει και αυτή η αίρεση, οι βαπτιστές, μπήκαν μέσα στην εκκλησία και άρχισαν εκεί να φωνάζουν ότι οι Ορθόδοξοι είναι ειδωλολάτρες και οι εικόνες τους είναι είδωλα. Τι ανοησία! Πώς τολμούν αυτοί να ανοίγουν το ακάθατο στόμα τους και να λένε αυτά τα λόγια που στάζουν δηλητήριο, αποκαλώντας μας ειδωλολάτρες και τις εικόνες μας είδωλα. Αυτό δείχνει πως δεν έχουν κατανοήσει σωστά τη δεύτερη εντολή του Μωσαϊκού νόμου. Δεν έχουν καταλάβει καλά, υπάρχει δεύτερη εντολή. Ου ποιήσει σε αυτό είδωλο. Ουδε παντός ομοίωμα όσα είναι το ουρανό άνω και όσα είναι τη γη κάτω και όσα τη σύνταση που κάτω τη γη. Ου προσκυνήσει αυτή που δεν λατρεύσει, μη λατρεύσει αυτή. Λέει η δεύτερη εντολή,
δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ένα άγαλμα, είδωλο και να το λατρεύεις σαν για Θεό. Λέει, καθαρά ο νόμος, δεν έχεις δικαίωμα. Είναι η δεύτερη εντολή, ναι, του Μωσαϊκού νόμου. Και όχι μόνο λέει θα κάνεις άγαλμα όσα είναι στον ουρανό επάνω, ούτε και στη γη κάτω. Ούτε και κάτω από τη γη λέει όσα υπάρχουν. Γιατί, άμα το κάνεις άγαλμα και προσκυνάς το άγαλμα, σε δουλάτρεις. Αυτό λέει η δεύτερη εντολή. Τι σημαίνει αυτή η εντολή? Νομίζω ότι το νόημα της είναι ξεκάθαρο. Η πρώτη αυτή εντολή απαγορεύει να προσκυνάμε τον ένα μοναδικό και αληθινό Θεό, συγγνώμη, όχι, έκανα λάθος, απαγορεύει, αντί να προσκυνάμε τον ένα μοναδικό και αληθινό Θεό, να κατασκευάζουμε είδωλα και να προσκυνάμε αυτά. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν το πάρουμε ένα άστρο και να πούμε το φτιάξαμε το άστρο, είναι ο Θεός, αυτό απαγορεύει. Όπως το έκανε η αρχαία λαή. Οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και άλλοι αυτό κάνανε. Oh. Ήταν γεμάτη είδωλα, δεν ήταν η Ελλάδα ολόκληρη. Δεν ήταν θεοί, δεν ήταν άγιοι, ας πούμε. Ναι. Σταυρούσαν Θεός. Αυτή είναι η ειδωλολατρία. Mm. Η δική μας όμως προσκύνηση των ωραίων εικόνων μοιάζει σε τίποτα με την ειδωλολατρία? Ασφαλώς όχι. Τα είδωλα απεικόνιζα κάτι που δεν υπάρχει. Mm. Δηλαδή, ο Δίας. Πού είναι ο Δίας? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Mm. Καθόλου. Αυτό λέει, απεικόνιζα κάτι που δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα. Πραγματικά δεν ζούσε μεταξύ, συγγνώμη. Οι δικές μας όμως εικόνες εικονίζουν την πραγματικότητα. Πραγματικά δεν ζούσε μεταξύ μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον οποίο δοξάζουμε και τις εικόνες του οποίου προσκυνάμε. Δεν ζούσε μεταξύ μας η Παναγία, ερωτηματικό, ναι, την οποία ζωγράφησε ο Άγιος Απόστολος Λουκάς, την εικόνα του αυτή την ευλόγησε η ίδια Θεοτόκος λέγοντας ότι χάρη της θα είναι πάντα με αυτή την εικόνα. Και ζήσανε και ευλογήσανε τις περιπτώσεις αυτές. Ναι, δηλαδή η εικόνα λέει του Αγίου Λουκά, η ίδια Παναγία την ευλόγησε. Ναι, ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται σε ιερές εικόνες Παναγίας, ρωτάει ο Άγιος. Και οι άλλες εικόνες δεν εικονίζονται σε αυτές πραγματικά πρόσωπα των Αγίων του Θεού που ζούσαν εδώ πάνω στη γη. Οι εικόνες τους αυτές είναι τα πορτρέτα τους και με κανένα τρόπο δεν είναι είδωλα. Μόνο ασεβές και κάθαρο στόμα τολμά να λέει ότι οι εικόνες μας είναι είδωλα και εμείς είμαστε ειδωλάτρες. Να σιωπήσουν οι ασεβείς, διότι η Οικουμενική Σύνοδος απήγγειλε το ανάθεμα εναντίον τους. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος τους αναθεμάτισε. Όλους αυτούς που λένε είμαστε ειδωλάτρες και οι εικόνες είναι είδωλα. Να το ξέρετε, να το θυμάστε και να μην συναναστρέφεστε με τους αιρετικούς. Ερετικόν άνθρωπο, παρετού. Ναι. Να μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Μη σκίζετε το χιτώνα του Χριστού. Όταν δηλαδή ανήκουμε στην Εκκλησία και δεν πατάμε στην Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ο υφαντός χιτώνας του Χριστού. Ο νοητός υφαντός χιτώνας του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Αν εγώ φεύγω από την Εκκλησία και πάω στην αίρεση, σκίζω το χιτώνα του Χριστού. Διεμερίσσοντο τα ημάτια μου εαυτής. Έτσι είναι. Λέει λοιπόν, να σιωπήσουν οι ασεβείς, να το ξέρετε, να το θυμάστε και να μην συναντήσετε με αιρετικούς, να μην απομακρύνετε την Εκκλησία. Μην ξύζετε το χιτώνα του Χριστού. Να θυμάστε ότι ο Χριστός στην αρχιεράτικη του προσευχή παρακάλεσε τον Πατέρα του λέγοντας «Ίνα πάντες εν όσοι». Ο Χριστός όταν προσευχήθηκε, στην αρχιερατική ονομάζεται προσευχή του Χριστού,
ζήτησε από τον πατέρα του όλοι να είμαστε ένα και να μην κάνουμε κομμάτι τον εαυτό μας από την Εκκλησία. Ένα. Καθώς εσύ πάτερ εν εμί, καγώ εσύ. Και όπως το Άγιο Πνεύμα, εγώ και εσύ και το Άγιο Πνεύμα είμαστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Για να είναι και αυτοί ένα. Και έτσι δείχνουμε όταν είμαστε ένα, ότι πιστεύουμε στο πρόσωπο του Χριστού που το απέστειλε ο πατέρας του. Που το έστειλε ο πατέρας του στη γη. Ο Κύριος θέλει την ενότητα της Εκκλησίας. Οι σχισματικοί, οι οποίοι βρίσκουν σφάλματα στη διδασκαλία της Εκκλησίας, απομακρύνονται από αυτή και πιστεύουν ότι θα βρουν τη σωτηρία τους στις αιρετικές τους οργανώσεις. Είναι δυνατόν ποτέ? Αφού ο Κύριος Εκκλησία έφτιαξε. Και έπειτα όλες αυτές οι αιρέσεις, Χιλιαστέ, Ευαγγελική, Αδβεντιστέ, Βαπτιστέ και τα ρέστα, είναι νεοτέρων χρόνων γεννήματα, δεν υπήρξαν. Νεοτέρων χρόνων γεννήματα, δεν υπήρξαν. Κάποιοι έξυπνοι που είχαν ξεγράψει τον εαυτό την Εκκλησία, γιατί κάθε ένας που χωρίζει από την Εκκλησία και φεύγει, είναι το αρνί που φεύγει τη μάντρα. Το αρπάζει ο λύκος. Τελειώσει. Όποια και πρέπει να έχουμε όψη μας ένα πράγμα. Ότι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, όσοι πηγαίνουμε, όσοι από τον ιερέα ή τον αρχιερέα μέχρι τον τελευταίο πιστό, όλοι οι ομίγυρες, έχουμε αμαρτίες και αδυναμίες και ελαττώματα. Δεν υπάρχει ένας που να μην έχει. Πορευόμαστε εν γνώση ότι είμαστε πληγωμένοι και ζητάμε να γίνουμε καλά. Δεν είμαστε άγιοι ώστε να ξεχωρίσουμε και να πούμε γιατί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί που πατάει ο ερωτικός είναι ο ιερέας. Θα πάω σε αυτούς και όπως μου είχαν πει κάποτε που συνάντησα μια παραλία δύο γυναίκες, στο παπαδαριό. Αυτό ο διάβολος χτυπάει. Αυτό ο διάβολος χτυπάει. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, το έκανα προηγουμένως. Υπάρχει έστω και ένας που να εφαρμόζει τον νόμο και να είναι εντάξει? Αυτό το λέει ο Κύριος. Ο ίδιος το λέει. Και Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος που να εφαρμόζει στο τέλειο τον νόμο. Όλοι έχουμε ατέλειες. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Και για να θυμίσω κάτι, ότι ο Κύριος σε τακτοποίησε τα του οίκου του. Θα το λέει από προφήτας, αποστόλους, διδασκάλους, επισκόπους. Τα αναφέρει, τα λέει ένα-ένα όλα. Ναι, και είναι όλοι άνθρωποι. Με αδυναμίες, λέει. Και πειράζονται όλοι από τον πειρασμό, για να μπορούν να βοηθήσουν εκείνους που πειράζονται. Ο περισσότερο δυνατός να βοηθάει τον αδύνατο. Αυτή είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαι εγώ, είμαι καλύτερος από σένα και υψώνω τα λαστιμά μου. Έχουμε λαττώματα και πρέπει να γνωρίζουμε ταπεινά και ωραία ότι κάποιος μπορεί να μας δώσει κάποια βοήθεια στον χώρο της Εκκλησίας. Τι να κάνω, Κύριε, του λέει. Του Κυρίου Απόστολος Παύλος. Τράβα στον Ανανία. Θα σε μάθει εκείνος. Τι είναι αυτά που θα πιστέψεις. Υπάρχουν διδάσκαλοι στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν θα γίνεις εσύ ο διδάσκαλος. Τα της Εκκλησίας θα τακτοποιήσει ο Κύριος και από εκεί και πέρα οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Τα τακτοποίησαν πλήρως. Μόνο αν θέλω να κάνω το κέφι μου, τότε κόβομαι και κάνω τι μου αρέσει. Είμαι αιρετικός τότε. Τότε είμαι αιρετικός. Και όταν ακόμα δεν πιστεύω στραβά να νίκω ή στους Ευαγγελικούς ή σε κάποια άλλη αίρεση. Από τη στιγμή που λέω, εντάξει μωρέ, τα ξέρω αυτά που λέει η Εκκλησία, πάω σε ένα εξοκλήσι, ανάβω ένα κεράκι, ένα σταυρό μου και τελείωσε. Αίρεση είναι αυτό. Κάνεις το κεφαλιού σου. Είναι αίρεση. Δεν θα αποζητήσεις το τέλειο στην Εκκλησία. Ταπεινά θα σκύψεις το κεφάλι και θα πεις το ύμαρτον και αυτό, ο εντεταλμένος στο χώρο της Εκκλησίας θα δώσει την άφηση των αμαρτιών. Ή
τη σοφή συμβουλή εφόσον τη ζητάς. Θα τη βρεις. Έχει εκκλησία. Θα πείτε σήμερα πως έχουμε πολλές καινούργιες αιρέσεις. Πολλές καινούργιες αιρέσεις και σχίσματα. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε πως αυτές οι καινούργιες αιρέσεις δεν λένε τίποτα καινούριο, αλλά επαναλαμβάνω αυτά που ήδη έχουν πει παλιοί αιρετικοί. Δεν υπάρχει καινούριο κάτι, θα σας προσφέρω. Έχουν πει παλιοί αιρετικοί και τα παραλαμβάνω και τα προσφέρουν με καινούργια ρούχα. Και όλες αυτές οι αιρέσεις αναθεματίστηκαν. Γι' αυτό και χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, την οποία ξέφρασε και στερέωσε για πάντα η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ορίστηκε και η εορτή της Κυριακής Ορθοδοξίας, για να μας φέρει στο νου ότι μόνο στην Εκκλησία, μόνο όπως τα παρελάβαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι γιατί οι αιρετικοί, λένε, αν το λέει η Γραφή, δεν λένε και τι έχουμε παραλάβει από την παράδοση, γιατί δεν είναι μόνο το πιστεύω γραπτός στην πράξη, αλλά υπάρχουν και μη γεγραμμένα στο Ευαγγέλιο, στους Αποστόλους, που τα παραλάβαμε από την παράδοση. Έχουμε, γι' αυτό λέμε, γραφές και ιερά παράδοση. Και το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Πώς το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος για την παράδοση? Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις. Να στεκόσαστε στέρεοι και να κρατάτε τις παραδόσεις. Ας παρελάβετε είτε παρεμού είτε ενός άλλου. Που παραλάβατε λέει, είτε από μένα είτε κάποιο άλλο Απόστολο. Άρα έχουμε όχι μόνο τις γραφές, αλλά και ό,τι πρακτικά η πρώτη εκκλησία έκανε. Η πρώτη εκκλησία. Δηλαδή μετά Χριστόν αμέσως. Και τα παρέδωσε στους επομένους και μετά στους επομένους και έδωσαν μέχρι ημών. Έχουμε η εκκλησία λοιπόν δύο ποδάρια που στηρίζεται. Και γραφή και παράδοση. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στις κατακόμες μέσα υπήρχαν τα σύμβολα για τον Χριστό, για την Αγία Τριάδα κλπ. Τα οποία τιμούσαν και προσκυνούσαν της πρώτης αποστολικής εποχής. Δεν ήταν χωρίς σύμβολα και αμέσως ο Σταυρός. Χαριζόταν παντού και το προσκυνάγανε το Σταυρό. Παντού. Μέσα στις κατακόμβες που ήταν θαμμένα τα Άγια Λείψανα, εκεί που τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν και κάνει και διαδραχή, είχαν και τα ιερά σίγουρα που τα προσκυνάγανε. Εμείς από τότε μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει. Έχουμε παραλάβει την παράδοση και άλλωστε και η Θεία Ευχαριστία που είναι καταγεγραμμένη στο Ευαγγέλιο και σε Αποστόλους μέσα. Αλλά ο Κύριος είπε ότι αυτό θα το κάνετε που σας λέω και το παραδώσετε στις επόμενες γενιές, ώστε με αυτόν τον τρόπο θα τρώτε και θα το σώμα και θα πίνετε το αίμα μου. Και μετά καταγράφηκε. Πρώτα υπόθηκε, πρώτα παραδόθηκε, μετά καταγράφηκε. Και δεν θα βρεθεί κάτι που να μην είναι γεγραμμένο και να μην είναι πραγμένο από πριν. Βέβαια, στηρίζεται πάντοτε το γραπτό σε κάποια πράξη, σε κάτι προηγούμενο. Και η πράξη μεταφέρεται γραπτή και την παίρνει ο άλλος παραπέρα. Χρειάζεται και η παράδοση, η ιερά και η Αγία Γραφή. Τι ώρα είναι? Μισή, ώρα 25.
παρά 25. Δεν θα κουραστούμε άλλα 10 λεπτά το πολύ και θα κλείσουμε το θέμα. Βλέπετε, είμαστε μόνο οι 4 σήμερα. Μπα με τόση. Το ερώτημα είναι, για να καταλάβουμε καλά, εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε, μας περιβάλλουν εικόνες. Είναι τα πρόσωπα των Αγίων της πίστεώς μας. Εμείς, όταν κλείνουμε το κεφάλι μας και κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνάμε μια εικόνα, την εικόνα προσκυνάμε. Όχι, αλλά τιμάμε το πρόσωπο που εικονίζεται και μεταβαίνει η τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όποιο και αν είναι αυτό. Μας διδάσκει παράδοση, είπαμε. Η Παναγία ίδια λέγει, ευλόγησε την εικόνα που έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η οποία έκτοτε υπάρχει ως του νυν, μέχρι και σήμερα, την οποία προσκυνάνε οι πιστοί. Και από αυτήν αναβλύσουν χάρη και γίνουν θαύματα. Και σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση στηρίζεται και η προσκύνηση των λειψάνων των Αγίων. Όλα τα λείψανα εφόλης της γης από ορθόδοξους χριστιανούς λατρεύονται, θαυματουργούν εφόσον έχουμε ανάγκη και γεμίζουν χάρη το εκείνο που πλησιάζει να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα. Αλλά το δεύτερο, γεμίζουν χάρη, εξαρτάται και από τον άνθρωπο που πλησιάζει, ποια προδιάθεση έχει και πόσο βαθμό μετράει η προδιάθεσή του ώστε να προσλάβει από τα Άγια Λείψανα τη χάρη που ο Θεός έχει να αποθέσει. Πάει κατά αναλογία. Έχεις 10%, 10% θα πάρεις πίστη. Έχεις παραπάνω, 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 παραπάνω. Δεν θα βγεις ποτέ χωρίς να πάρεις όμως. Έτσι δεν είναι. Πώς το λέει εκεί στον βαθμό και νύν και αίσον, αγιοπλεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα. Τα Άγια Λείψανα είναι τα της χάριτος ρήθρα. Δηλαδή ρήθρα σημαίνει οι άκρες του ποταμού. Ρήθρο είναι του ποταμού, η άκρη-άκρη. Τα Άγια Λείψανα είναι το ποτάμι και εμείς στις άκρες ποτάμε, τα Λείψανα των Αγίων, αναβλύζουν. Αγιοπλεύματι αναβλύζει τα της χάρης των ρήθρα και λέει εκεί προσδογονία. Αρδεύοντα. Αρδεύοντα και ποτίζουν. Άπασαν εμάς, πες το. Άπασαν την κτήση. Προσδογονία. Ναι, προσδογονία. Άρα, δεν είναι φτιαγμένα αυτά τα Άγια χωρίς τη Θεία Χάρη. Άντε να φανταστεί ο υμνογράφος, να φανταζόταν κάποτε πριν γίνει υμνογράφος ότι θα έχει τέτοιο φωτισμό στην αγκάθια αυτά τα πράγματα. Και μόνο αυτά, ένα σοβαρά τροπάρια. Κοινός νους δεν τα γράφει, αλλά αρδεύεται από τις χάριτος στα ρήθρα το Άγιο Πνεύμα και τα γράφει. Άντε ερωτικός τώρα να έχει τέτοια πράγματα. Έλεγε ο Άγιος, ο Μακαριστός Επιφάνιος, γέροντα γιατί έχουν, το ξέρετε, το ξαναπούμε, τόση γαλήνη αιρετική και εμείς έχουμε τους πειρασμούς. Τι να την κάνει, τι να την κάνουνε τη χάρη του Θεού οι αιρετικοί, που αποκαλέσουν διάβολο. Λέει, είναι δεμένοι γερά από τα ποδάρια και δεν τους πειράζει. Θα πειράξει εμένα, εσένα, τον άλλον, ώστε να μάθεις να δίνει συγγνώμη στον άλλον, να σ' ανέχεται ο άλλος σέναν, να βλέπεις τα ρατώματα και να λες, Θεέ μου, φώτισέ με, μην τάχω κι εγώ. Λέει και ο Παΐσιος, όταν βλέπεις τον άλλον και έχει ελάττωμα, ναι, μην το καταδικάζεις, αλλά θα λες, για να δω, το έχω εγώ. Θα γυρίσεις τον αυτός, να βλέπεις αν το έχεις, για να το πολεμήσεις. Τότε έχει αξία. Είναι ο το γράφει, το διάβασα προχθές, είναι ο καθρέφτης, σου λέει ο άλλος. Και στο καλό και στο κακό. Έκανε ένα κακό, τον είδες. Μήπως το έχω και εγώ, για να δω, ας πω, θα το, πριν το δω το έχω, εν πάση περιπτώσει. Κλείνω όμως, είναι ο καθρέφτης, ώστε να βελτιωνόμαστε. Για να μην κρίνουμε τον άλλο. Να κρίνουμε τον εαυτό μας. Να πεις τον καημένο, δεν ξέρει.
έκανε από απροσεξία, από αδυναμία το λάθος, να κάνει το σταυρό σου να πει συγχώρεσαι στον Θεέ μου. Έτσι, πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα φανεί ότι αγωνίζεις εσύ και βοηθάς και αυτόν. Με την καταδίκη που το κάνεις, αποκλείεται. Έτσι. Έτσι καταδικάζουμε και τον εαυτό μας. Ε? Καταδικάζουμε και τον εαυτό μας. Και τους δύο. Ναι, ο άλλο δεν καταδικάζεται. Με το αυτό πρέπει να συγχωρεθεί. Ναι. Ου κοιμιός περιληπή. Ναι. Άρπαγες, κλέπτες, ηχή κλπ. Δεν είμαι σε για αυτούς. Ήδη πάει η καταδίκη. Τελείωσε το θέμα όλο. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε μία εκκλησία. Ένας είναι ο Κύριος. Είναι Αγία Εκκλησία, είναι Αγία και η Κεφαλή. Λέει και ο λαός, αν είναι καθαρό το κεφάλι λέει, του ψαριού, είναι καθαρό το ψάρι. Λοιπόν, εμείς έχουμε την Κεφαλή, τον Κύριο, Άγιο. Αλλά. Και αγιάζεται και το υπόλοιπο το σώμα, αφού το κεφάλι, το κεφαλή που είναι ο Κύριος είναι Αγία. Και δεν θα ζητήσουμε μακάρι. Λέει ο Κύριος, ήρθε να σας καλέσω όλους τους ανθρώπους, πλάσματά μου είσαστε. Αλλά όλοι δεν θα με ακολουθήσετε. Και επειδή σαν Θεός έβλεπε το ποιμιό του μικρό, εσείς είστε το μικρό ποιμιό μου. Τελείωσε το θέμα όλο και όλο. Έλα μέσα κύριε Κύριε. Τι έχεις ξεχάσει. Ξεχάσει τίποτα. Κύριε Ιατά. Έλα, καλώς. Τι ώρα καλή. Παναγία μαζί σου, λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε 30, εμείς έχουμε μόνο καμία δεκαριά μαζί μας, το πολύ. Καλά είναι. Οι γυναίκες είναι πιο... Γίνονται και ένα ολοκύκλι, ξέρεις. Και από την κυρία, και από την κυρία, όπως τη λένε Μαρίσα, όπως τη λένε, και από την αδερφή μου, και από την Άντια Γιουργίτση. Και είναι και μια άλλη. Στο σπίτι το δικό μου, όταν κάναμε τη Γιουργίτση. Γιουργίτση, εκεί κάνει. Κάθε πέμπτη. Και μαζεύω τα τέταρτα. 30 έρχονται, πόσα. Καμιά κοσαριά, 15 από έτσι γύρω και γύρω. Εκεί γύρω. Είμαστε δύσκολα όταν οι άντρες. Κάποτε μαζευόντουσα και 30. Τα ξέρουμε πιο πολύ εμείς αυτά και δεν μας ακολούμε. Μου έχουν πεθάνει περισσότεροι Παναγιώτη. Άμα τους μαζέψω ένα νέα, άμα πάω 15 χρόνια πίσω και 10... Στην εκκλησία γεμάτο γυναίκες. Τώρα τέτοιοι άντρες. Όχι κάπου. Λέει για την εκκλησία τώρα. Ναι. Συζητούσαμε για τους πεθαμένους. Τον Κίκα προτιμάσαι τον Τάσο. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιον άλλο λέει την Ήγη. Τον πατέρα του, το Τάσο λες τώρα εσύ. Το Τάσο. Ναι. Το Τάσο. Και ο γιος του εργότανε, που είναι στην Αθήνα. Ο αδερφός του μοναχού επάνω, πώς θα λένε. Ναι, πέθανε πριν από 5 χρόνια. Ναι. Ο Μεταξάς. Ναι. Ο άλλος, ο Μαραγκός που ερχόταν, που πέθανε το παιδί τώρα από καρκίνο, πώς το λένε. Μαραγκός. Ναι, ήταν Μαραγκός, μωρό. Πώς το λέμε το παιδάκι εδώ που κάθεται... Το Κουπούλα. Ε, σβουμπούνιδες λίγο παραπέρα. Το Κουπούλα. Είναι Μαραγκός ο πατέρας του ήταν. Έχει δύο ή τρία παιδιά έχει. Τα δύο ζουν, το ένα δεν ζει τώρα. Πέθανε πριν από... Πώς το λέμε, Λευτέρη το λέγαμε. Λευτέρη το λέγαμε το παιδί, ένα δύνατο ψηλό. Ξέρεις στην Παναγία. Ο πατέρας του. Ο πρόφης. Ναι, πρόφης. Πρόφης. Ναι. Άρα, υπάρχει κάτι να λέει για εμάς καμιά φορά να πει. Έχουμε αρεώσει. Έχει κάτι άλλο. Έχει φύγει. Ο Μιχάλης. Έκανα ο Μιχάλης, εντάξει. Πόσα χρόνια, 3 από 4 από 5. Ο Μιχάλης, πόσο παραπάνω, 5 ή... Ναι. Τι να κάνουμε, αρρώστα πρόβατα. Από τους δέντες έχουμε τον Νικολάκη εδώ. Του καλό παιδί που δεν μας λείπει. Δεν μας λείπει εδώ. Παίρνουμε και εμείς λίγο δύναμη. Λέω τα παιδιά, να είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, ακόμα σε βγει να φύγουμε. Μην κουραζόμαστε άλλο. Αν και δεν κουραζόμαστε. Ναι.
Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλή 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 καλή